στην ελλάδα οι διαψεύσει των παραμυθιών σύριζα είναι απανοτέ πανηγύριζε για αύξηση ψίχουλα στον κατώτερο μισθό καταργώντα συλλογικέ συμβάσει εργασία. Οι εκβιασμοί εργαζόμενων να δεχθούν από πλήρη τη μερική απασχόληση και οι απολύσει αυξήθηκαν. Σούπερ μάρκετ καλούν εργαζόμενου να ευλογούν το αφεντικό γιατί παίρνουν 300 ευρώ και όχι μηδέν. Πανηγύριζε που δεν έκοψε 23η τη φορά τι συντάξει. Σαν μέλο τη Οικονομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου, ρώτησα τον πρόεδρο του Eurogroup, eurogroup κύριο σεντένο μήπως θα περικοπούν και πάλι αν δεν πιαστούν τα πλεονάσματα. απάντηση ολοκάθαρη σιωπή. το ευρωπαϊκό εξάμεινο αποκαλύπτει γιατί η επιτροπή είναι εδώ και γεμάτη αντιλαϊκά μέτρα. Βασικό στόχος της ένωσης η διάλυση της δημόσιας και κοινωνικής ασφάλισης επικαλούμενη τη δημογραφική γύραση, αφαιρεί κρατικά κονδύλια από τα ασφαλιστικά ταμεία οδηγώντας τα στις μεγάλες επιχειρήσεις ανταγωνιστικότητα δηλαδή με συντάξεις σε ελεημοσύνη δουλειά έως θανάτου με ενεργό γύρανση για όποιον έχει ιδιωτική ασφάλιση τα αποθεματικά της τσάπα στις επιχειρήσεις μέσω χρηματιστηρίων η ευρωπαϊκή ένωση με νεοφιλελεύθερους ακροδεξιούς είτε ψευτοπροοδευτικά μέτωπα όπως του σύριζα μόνο χειροτερεύει και γίνεται πιο επικίνδυνη για τους λαούς.